Η πρώτη επίσημη επίσκεψη Τούρκου Προέδρου στη χώρα μας. Τα τελευταία 65 χρόνια δεν θέλει σε καμία περίπτωση η ελληνική διπλωματία να συνδυαστεί με κορώνες αμφισβήτησης των διεθνών συνθήκων ή των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις Σέρες οριοθέτησε τους άξονες επίσκεψης Ερντογάν με σαφείς επισημάνσεις προς την Άγκυρα. Κάθε προσβολή της Εθνικής Λοζάνης, λοιπόν, είναι προσβολή και του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και κάτι τέτοιο δεν ευνοεί τον ευρωπαϊκό δρόμο της γείτονος Τουρκίας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Και θέλω να πιστεύω ότι η επικείμενη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, την οποία χαιρετίζουμε, θα είναι η απαρχή ακριβώς για να ζήσουμε μια άλλη εποχή με την Τουρκία και κυρίως να τη βοηθήσουμε να βρει και εκείνη τον ευρωπαϊκό της δρόμο. Η ελληνική αστυνομία έχει ήδη εκπονήσει το αρχικό σχέδιο με μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη Ερντογάν και απομένουν ελάχιστες λεπτομέρειες. Το αεροπλάνο του Τούρκου Προέδρου θα προσγειωθεί στις 11 στο Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου θα τον υποδεχθεί κατά πάσα πιθανότητα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς. Η αυτοκινητοπομπή που θα τον μεταφέρει θα διασχίσει την Αττική Οδό και από εκεί θα κατευθυνθεί μέσω της Λεωφόρου Κατεχάκη στη Λεωφόρο Μεσογείων για να καταλήξει από την Βασιλή Σοφία στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τύχει της επίσημης υποδοχής από τον Πρόεδρο Παυλόπουλο. Εν συνεχεία θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Υπολογίζεται ότι για την ασφάλεια του Ερντογάν θα απασχοληθούν περίπου 2.000 αστυνομικοί. Με την τουρκική λίρα να βρίσκεται σε πτωτική τροχιά, τον τουρισμό στα μικρασιατικά παράλια να σημειώνει μεγάλη κάμψη και τα τουρκικά προϊόντα να μην τη χάνουν αποδοχής εξαιτίας της αντιευρωπαϊκής ρητορικής, η ατζέντα των συνομιλιών Τσίπρα-Ερντογάν θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την αύξηση του όγκου των διμερών εμπορικών συναλλαγών στα 10 δις δολάρια, την έναρξη των ακτοπλοϊκών δρομολογίων μεταξύ Σμύρνης Θεσσαλονίκης, τη σιδηροδρομική σύνδεση Κωνσταντινούπολης Θεσσαλονίκης, την κατασκευή δεύτερης γέφυρας στη συνοριακή πύλη Ύψαλα Κήπη και την αύξηση των αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ των δύο χωρών. Και αν η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο τις τελευταίες 20 ημέρες μετράει μόλις δύο αερομαχίες ελληνικών τουρκικών F-16, ο αρχηγός ΓΕ στέλνει το δικό του μήνυμα. Τη στιγμή που οριστικοποιούνταν οι λεπτομέρειες της επίσκεψης Ερντογάν στην Ελλάδα, ο αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής επισκεπτόταν τη βάση πυράβλων Χοκ στο Καπανδρίτη, επιθεωρώντας το αξιόμαχο του ανθρώπινου δυναμικού.